Καλησπέρα. 5η 2 Ιανουαρίου 2020 και είμαστε στο δεύτερο vlog της μέρας. Η φίλη έχει βάλει τίτλο από μόνη της, εγκλωβισμένη. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Δεν της που λέει καλησπέρα και καλή χρονιά. Πρόσφατα βρήκα τα βιντεάκια σας στο YouTube και τα παρακολούθησα όλα και τα 1500 μπράβο σου. Δεν ξέρω από πού και πώς να ξεκινήσω. Είμαι 40 χρονών με 3 παιδιά. Η κοπέλα που μας γράφει. Παντρεύτηκα πολύ νεαρή, πριν τα 20. Πέρασα άσχημα παιδικά χρόνια. Γι' αυτό δεν είναι και παράδοξο το ότι παντρεύτηκες μικρή. Μετά από 15 χρόνια γάμου ερωτεύτηκα έναν άλλον άντρα και αυτός παντρεμένος. Πάντα κατέκρινα αυτές τις σχέσεις. Τώρα το λούζομαι. Αυτό πάει και για υπότιτλους, Πάμε ποτέ, μη λες ποτέ. Shit happens. Ξεκίνησε μια σχέση με πολύ πάθος, πολύ... Λοιπόν, εδώ να πω για το πάντα κατέκρινα αυτές τις σχέσεις και τώρα το λούζομαι. Έχω τη γνώμη ότι κατακρίνουμε πράγματα τα οποία φοβόμαστε υποσυνείδητα ότι μπορεί να κάνουμε. Ή θα θέλαμε να κάνουμε και δεν τολμούμε, ή φοβόμαστε ότι σε κάποια φάση μπορεί να τα τολμήσουμε και γι' αυτό τα κατακρίνουμε για να μην τα κάνουμε εμείς. Έχει μια κουβέντα που λέει για σε τα λέω πεθερά για να τα ακούει νύφη. Σαν να και υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας όταν κατακρίνουμε πράγματα ότι παρόλο με τραβάει να κάνω αυτό το συγκεκριμένο, δεν είναι καλή ιδέα να το κάνω. Ξεκίνησε μια σχέση με πολύ πάθος, πολύ έρωτα, πολλά μεγάλα λόγια. Αυτά τα μεγάλα λόγια. Τα οποία δεν συνοδεύονται από εξίσου μεγάλες πράξεις. Είναι άχρηστα. Είναι φωνή βόντος εν διερήμο όταν είναι λόγια χωρίς πράξεις να συνοδεύονται. Μετά από 6 μήνες τον ανακαλύπτει η γυναίκα του. Σταματήσαμε για πολύ λίγο και πάλι τα ίδια. Αυτή την ιστορία πόσες φορές την έχω δει. Να ανακαλύπτει η απατημένη σύζυγος ή ο απατημένος σύζυγος τον εξωσυζυγικό δεσμό του συντρόφου του, της συντρόφου του. Και να υπόσχονται ότι θα σταματήσουν, αλλά να μην σταματάνε. Ώσπου μετά από 1 χρόνο λέει θα χωρίσω. Φεύγει από το σπίτι του, τον ακολούθησα και εγώ, δηλαδή χώρισε και εσύ από τον άντρα σου. Χώρισα σε ένα απόγευμα. Με τον άντρα μου είχαμε απομακρυνθεί. Ξέχασα να αναφέρω ότι ο άντρας μου ήταν πολύ μεγαλύτερος από μένα, πάνω από 10 χρόνια. Νοικιάσαμε διαφορετικά σπίτια για να μην δώσουμε στόχο και ήμασταν καθημερινά μαζί. Μετά από 2 μήνες ξαναγύρισε στη γυναίκα του. Εδώ 1 λεπτού σιγή και να του βάλουμε το τραγούδι που τραγουδάει τόσο όμορφα ο Μητροπάνος, η επιστροφή του ασώτου, αυτό να του βάλουμε, την επιστροφή του ασώτου να του βάλουμε να ακούσει. Όσοι δεν το έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι, είναι εξαιρετικό τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου το έχει μάθει ο Ανδρέας ο Δημητρόπουλος που ήμουνα μαζί του στο Πρωτοσέλιδο και κάναμε το ένθετο. Το είχε ακούσει ο Παναγιώτης μια φορά που το είχε βάλει στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο, στο Ράδιο Πρώτο και από τότε μας αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει πολύ ωραία λόγια η επιστροφή του ασώτου. Είναι μουσική του Μάριου Τόκα και το τραγουδάει ο Μακαρίτης. Έχω πει το όνομά του. Μητροπάνος. Και δυστυχώς ένας Φίλιππος, δεν θυμάμαι το επιθέτο, του είχε γράψει τους στίχους. Τελικά βγήκε το διαζύγιο. Μετά από 6 μήνες ξαναβρεθήκαμε. Πάλι τα ίδια λόγια. Σαν να μην άλλαξε τίποτα. Ήταν ένας άνθρωπος που ποτέ δεν ήταν σταθερός. Αυτό το καταλάβαμε. Ερχόταν και έφευγε. Και εγώ πάντα να ζω με τον φόβο και την ανασφάλεια. Πάντα μου έλεγε πως μένω μόνο για τα παιδιά μου. Τον πίστευα. Με τον πρώην άντρα μου οι σχέσεις μας ήταν καλές γιατί έχουμε τα παιδιά και γιατί προφανώς είστε και πολιτισμένοι άνθρωποι. Γιατί έχει κι άλλους που έχουν παιδιά και οι σχέσεις τους δεν είναι καλές. Μπράβο σας που είχατε καλές σχέσεις. Γύρισα τελικά πίσω στον πρώην και ζούμε σαν συγκάτοικοι. Σε αυτό δεν θα σε συγχαρώ. Να σπάς να μένεις σε μια νεκρή κατάσταση. Με τον άλλο συνεχίζουμε όποτε με θυμάται. Με μπερδεύει. Από τη μια κάνει σαν τρελός και από την άλλη χάνεται. Νιώθω εγκλωβισμένη. Αγαπώ άλλον, μένω αλλού. Η ζωή μου μια τρέλα. Δεν έχω διάθεση ούτε να σηκωθώ από το κρεβάτι μου. Είναι έτοιμα να σου πω θα πάθεις καμιά κατάθλιψη, αλλά αυτό το σύμπτωμα που λες δεν έχω διάθεση ούτε να σηκωθώ από το κρεβάτι, είναι καταθλιπτικό σύμπτωμα. Δεν σου κάνω διάγνωση της κατάθλιψης, αλλά είναι από τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Έχω πάει σε ψυχίατρο, σε ψυχολόγο, αλλά νιώθω στάσιμη. Βεβαίως είσαι στάσιμη, εφόσον βρίσκεσαι μεταξύ δύο, μεταξύ σκύλας και χάρευδης, μεταξύ δύο κακών. Νιώθω ότι έκλεισα και σαν γυναίκα και σαν άνθρωπος. Μιλάει κατάθλιψη τώρα, το νιώθεις ότι έκλεισες και σαν γυναίκα και σαν άνθρωπος. Κλαίω συνέχεια. Πονάω πολύ άλλα καταθλιπτικά συμπτώματα. Νιώθω συνεχώς ένα βάρος. Νιώθω ότι μου τελειώνει ο αέρας. Δεν μπορώ να χαρώ ούτε με τις χαρές των παιδιών μου. Συγγνώμη, φιλανάδα, αλλά περιγράφεις ένα προς ένα όλα τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Δεν θυμάμαι πότε γέλασα τελευταία φορά. Textbook περίπτωση. Δηλαδή, ξαναλέω, δεν σου κάνω διάγνωση, αλλά λες όλα τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Δεν θυμάμαι πότε γέλασα τελευταία φορά. Θα μπορούσα να σας γράψω πολλά. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να το διαβάσατε. Και το διάβασα τώρα που ήρθε η ώρα του και το έκανα και το κάνω και vlog. Λοιπόν, φιλενάδα, θα σταθώ σε ένα πράγμα. Θα σταθώ στο ότι παντρεύτηκες νωρίς και στο καπάκι γράφεις «Πέρασα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια». Πολλές γυναίκες έχουν βρει αυτή τη διέξοδο, είχαμε βρει αυτή τη διέξοδο ή έχουμε βρει αυτή τη διέξοδο, γιατί και εγώ αυτό έκανα, που παντρεύτηκα σε πολύ νεαρή ηλικία φοιτήτρια. Βρήκες πολλές γυναίκες βρίσκουν διέξοδο σε έναν πρόωρο γάμο για να φύγουν, να ξεφύγουν από μια κακοποιητική παιδική ηλικία. Οπωσδήποτε η επιλογή που θα έκανες πριν τα 20, ενώ ακόμη ο εγκέφαλος σου δεν ήταν πλήρως ανεπτυγμένος, ενώ ακόμη ήσουν στην εφηβεία, ενώ ακόμη ήσουν ένα παιδί που ακόμη δεν είχες ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα, δεν είχες αποκτήσει όλες τις νοητικές δυνατότητες και ικανότητες που έχει ένας ενήλικας ώστε να μπορεί να κρίνει καθαρά και ορθά, η επιλογή που έκανες ήταν πάρα πολύ πιθανόν να μην ήταν ταιριαστή επιλογή για εσένα. Ή το γεγονός ότι έκανες αυτή την επιλογή σε μια τόσο νεαρή ηλικία, προτού ακόμα ολοκληρωθείς ως προσωπικότητα, να μην σου έδινε την ευκαιρία να κάνεις μια υγιή σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Μιλάω για τον άνδρα σου. Δεν μας γράφεις τίποτα για τον άνδρα σου. Δεν μας γράφεις κάτι αρνητικό για τον άνδρα σου. Δεν μας λες να σε έχει κακοποιήσει, δεν μας λες να σου έχει φερθεί άσχημα. Το πιο πιθανόν εσύ να παντρεύτηκες σε πολύ νεαρή ηλικία και να νόμιζες πως ήσουν ερωτευμένη, στην πραγματικότητα να μην ήσουν ερωτευμένη, κάποια στιγμή να ξεφούσκωσε όλο αυτό και να θέλησες κι εσύ να ζήσεις. Και να λούστηκες αυτά που κατηγορούσες και το γεγονός ότι τα κατηγορούσες να είναι άμεσα συνδεδεμένο με το ότι ίσως, υποθέσεις κάνω τώρα, με το ότι ίσως επειδή παντρεύτηκες χωρίς να είσαι ερωτευμένη, έκανες μια επιλογή που ήταν άγουρη και στην πορεία να μην σου τέριαξε, ήταν αναπόφευκτο να ερωτευτείς κάποιον άλλον. Γιατί όταν δεν είμαστε ερωτευμένοι, είναι επικίνδυνο να ερωτευτούμε. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, δεν ερωτευόμαστε, μπορούμε να ερωτευτούμε άλλον. Λοιπόν, έτσι έμπλεξες με αυτόν τον τύπο την επιτομή της αστάθειας, τον άσωτο που επιστρέφει στη γυναίκα του, επιστρέφει σε σένα, τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος είναι πολύ ελαστικός, είναι σαν πλαστελίνη, είναι, δεν ξέρω πώς είναι. Σίγουρα δεν είναι ένας άνθρωπος τον οποίο να μπορείς να τον εμπιστευτείς και να μπορείς να επενδύσεις πάνω του. Και εσύ δυστυχώς έχεις επενδύσει πάνω του. Έχεις επενδύσει πάνω του και συναισθηματικά και πρακτικά. Δηλαδή πίστεψες ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να σταθεί στο πλάι σου και να κάνετε αυτό που έχουν κάνει, όχι πολύ λίγοι, γιατί θέλει κότσια, που έχουν κάνει άλλοι άνθρωποι, λίγοι άνθρωποι, οι οποίοι ενώ βρίσκονταν μέσα σε τελειωμένους γάμους, αγάπησαν αλλού και είχαν τα κότσια να χωρίσουν και οι δυο και να σταθούν μαζί, να διεκδικήσουν αυτό που δικαιούνται, μια πραγματική αγάπη. Είναι πάρα πολύ απίθανο, εξαιρετικά απίθανο, όταν γνωριστούν δύο παντρεμένοι και ερωτευτούν μεταξύ τους ή ξελογιαστούν μεταξύ τους, να χωρίσουν και οι δυο ταυτόχρονα και να διατηρήσουν την σχέση τους υγιή χωρίς πισωδρομίσματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που το έχουν επιτύχει, αλλά είναι ελάχιστες. Και για να κάνεις αυτό θέλει πάρα πολλά κότσια. Δηλαδή να μπορείς να διαχειριστείς ταυτόχρονα το δικό σου διαζύγιο, τις δικές σου ενοχές για το δικό σου χωρισμό και για την απιστία που έχεις επιτελέσει προς το τέρι σου, το πρώην τέρι σου, να διαχειριστείς τον περίγυρο ο οποίος στην Ελλάδα ζούμε και στην Κύπρο ζούμε, θα σου κάνει επίθεση αγάπης και πεπτά επίθεση ανοιχτή αν δεν δεχθείς, το να επιστρέψεις πίσω στον άνδρα σου, πίσω στη γυναίκα σου, και να διαχειριστείς ταυτόχρονα και τα ανάλογα που θα περνάει το καινούριο σου τέρι. Δεν είναι καλή ιδέα, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Ο δρόμος, ο δύσκολος, ο οποίος είναι και εύκολος στο τέλος της μέρας, γιατί το έχω πει και άλλες φορές ότι τα εύκολα είναι τα δύσκολα και τα δύσκολα είναι τα εύκολα. Δηλαδή είναι εύκολη λύση ενώ είσαι παντρεμένοι να ερωτευτείς κάποιον άλλον και να χωρίσετε και οι δυο για να είστε μαζί. Ενώ είναι πολύ πιο δύσκολο πράγμα όταν είσαι σε ένα γάμο που δεν σε καλύπτει πλέον ή που έχει τελειώσει, να χωρίσεις, να μείνεις μόνος σου, να σταθείς μόνος σου, να μπορείς να είσαι αυθύπαρκτος και μετά όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή και ο κατάλληλος άνθρωπος να κάνεις μια καινούρια σχέση from scratch, απ' αρχής. Εσύ και αυτός ο τύπος που ερωτευτήκατε, τα μπλέξατε όλα μαζί. Και τους γάμους σας και τις σχέσεις σας και όλα αυτά. Φυσικά ξαναλέω ότι αν αυτός ήταν σταθερός χαρακτήρας όπως φαίνεται πως είσαι εσύ, δεν θα είχατε αυτή την κατάληξη. Τώρα αυτή τη στιγμή εσύ επέστρεψες πίσω. Επέστρεψες πίσω σε ένα γάμο νεκρό σαν συγκάτοικη, ενώ έχεις ξεκινήσει και διαδικασίες διαζυγίου. Λες ότι έχεις πάει και σε ψυχολόγο, δεν λες πήγαινα σε ψυχολόγο, έχω πάει σε ψυχολόγο, δεν λες πήγαινα σε ψυχίατρο, λες έχω πάει σε ψυχίατρο. Γιατί για να βρούμε τον ειδικό ψυχικής υγείας που μας ταιριάζει, το ψυχίατρο μας ταιριάζει και το ψυχολόγο μας ταιριάζει, πρέπει να επιμένουμε, να πάμε και μια και δύο και τρεις φορές, να δοκιμάσουμε και σε δύο και σε τρεις διαφορετικούς μέχρι να βρούμε αυτό που ταιριάζουμε. Αυτή τη στιγμή νιώθεις εγκλωβισμένη, είσαι όντως εγκλωβισμένη, αλλά δεν είσαι εγκλωβισμένη μέσα στο σπίτι, είσαι εγκλωβισμένη μέσα στο μυαλό σου. Το οποίο μυαλό σου πολύ φοβάμαι, πάρα πολύ φοβάμαι από αυτά που περιγράφεις, ότι έχεις πέσει σε κατάθλιψη. Είναι σύνηθες φαινόμενο μετά από τραυματικές εμπειρίες, είτε να πάθουμε διαταραχή μετατραυματικού στρες, η οποία έχει μέσα και συμπτώματα κατάθλιψης, είτε να πάθουμε αυτή καθ' αυτή κατάθλιψη. Και εσύ με το βεβαρημένο σου ιστορικό, το ψυχολογικό, με την κακοποιητική παιδική σου ανατροφή, με το γεγονός ότι μπήκες από πολύ νωρίς στα βάσανα, παντρεύτηκες από πάρα πολύ μικρή, από μωρό παντρεύτηκες, το γεγονός ότι μπήκες σε αυτή την ερωτική σχέση η οποία σε τραυμάτισε και σε απογοήτευσε πολλές συνεχόμενες φορές, όλα αυτά μαζί, όλο αυτό το πακέτο συνηγορεί στο να χρειάζεσαι οπωσδήποτε και εντατική ψυχοθεραπεία, αλλά και μια σωστή διάγνωση από ένα ψυχίατρο και σωστή φαρμακευτική θεραπεία παράλληλα με την ψυχοθεραπεία. Γιατί είσαι μητέρα, έχεις 3 παιδιά, είσαι νέα γυναίκα, είσαι μόνο 40 ετών, η ζωή είναι μπροστά σου, δεν έχεις τελειώσει σαν άνθρωπος, δεν έχεις τελειώσει σαν γυναίκα, έχεις βρεθεί σε δύσκολες καταστάσεις. Shit happens, θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι και είναι αναγκαίο να κάνεις είναι να ζητήσεις και να λάβεις συνεχόμενη ψυχολογική βοήθεια. Και ψυχίατρο και ψυχολόγο. Μπορείς να μου στείλεις πίσω mail, να μου πεις σε ποια πωλήση, αν γνωρίζω κάποιον ειδικό εκεί να σου συστήσω, αλλά μην αμελήσεις την ψυχική σου υγεία. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάει η κατάσταση σου ψυχική, δεν μιλάς εσύ, δεν είσαι ο εαυτός σου. Είσαι εγκλωβισμένη σε καταθλιπτικά συμπτώματα και σε μετατραυματικές καταστάσεις. Τραυματίστηκες ψυχολογικά από αυτή τη σχέση, τραυματίστηκες ψυχολογικά από όλο αυτό και έχεις βρεθεί μόνη στο κύμα στην ουσία. Γιατί έχεις διαλύσει το γάμο σου, έχεις διαλύσει τη συζύγικη σχέση, έβαλες μπροστά διαζύγιο, επένδυσες σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν αξιόπιστος, δεν ήταν εχέγγυος, παρόλο που φαινόταν πως ήταν, δεν ήταν. Και έχεις απογοητευτεί και επειδή είσαι και άπειρη από την πραγματική ζωή, επειδή παντρεύτηκες πολύ μικρή και ζούσες ίσως σε ένα προστατευμένο περιβάλλον μέσα στο γάμο σου, εφόσον λες πως ήταν και πολύ μεγαλύτερος ο άνδρας σου, μπορεί να σε προστάτευε, να ήταν σαν δεύτερος πατέρας σου, δεν έχεις ζήσει τη ζωή των ραντεβού, τη ζωή των σχέσεων που ζουν οι σύγχρονες οι κοπέλες που παντρεύονται γύρω στα 30 και έχουν φάει και 2-3 χιλόπιτες και έχουν γνωρίσει και 3-4 παίχτες και έχουν αποκτήσει μια πείρα της ζωής. Και ώστε να μην παρασύρονται εύκολα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σιρήνες, οι οποίες δεν έχουν εκτόπισμα, δηλαδή μια έμπειρη γυναίκα, μια γυναίκα που έχει έχει ζήσει κάποια πράγματα προτού παντρευτεί, μια έμπειρη γυναίκα η οποία παντρεύτηκε σε ηλικία όριμη, γύρω στα 30, 25, 30 κλπ. Και έχει ζήσει τη ζωή της, θα τον καταλάβαινε αυτόν τον τύπο ότι ήταν μόνο φούμαρα. Εσύ όμως ήσουν άβγαλτη, κοριτσάκι μου, γιατί από μικρό κορίτσι παντρεύτηκες και έμεινες μέχρι εκείνη την ηλικία 15 χρόνια γάμου σε μια κατάσταση προστατευμένη από την κακία των σχέσεων, προστατευμένη από τους παίχτες, προστατευμένη από τα ψέματα των ερωτικών σχέσεων, από τους άνδρες οι οποίοι δεν είναι φερέγγιοι. Και λέω από τους άνδρες επειδή είσαι ετεροφιλόφιλοι, δεν σε ενδιαφέρουν γυναίκες, γιατί έχει γυναίκες οι οποίες δεν είναι φερέγγιες, δεν έχει μόνο άνδρες. Δεν μ' αρέσει σε καμία περίπτωση να το παίρνουμε το κομμάτι στο σεξιστικό, ότι όλοι οι άνδρες είναι έτσι, όλες οι γυναίκες είναι έτσι. Άκουσε με, φίλη. Πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία και να πάρεις οπωσδήποτε να σου γίνει μια διάγνωση. Αυτά που είπα εγώ είναι θεραπευτικές υποθέσεις εδώ πέρα, δεν είναι διαγνώσεις, αλλά σίγουρα δεν είσαι καλά και χρειάζεσαι και ενίσχυση από αντικαταθλιπτική θεραπεία, την οποία θα σου την συστήσει ο ψυχίατρος, θα σου τη συστήσω εγώ, αλλά και ψυχοθεραπεία για να σταθείς στα πόδια σου. Και δεν έχει τελειώσει η ζωή σου στα 40. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, είναι δύσκολα αυτά που περνάς, αλλά είναι τώρα και μια ευκαιρία για να λύσεις όλα σου τα θέματα, τα οποία σαφώς προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσες. Δεν γράφεις πολλά για την παιδική σου ηλικία, αλλά σίγουρα για να παντρευτείς μικρή, για να ξεφύγεις και για να λειτουργείς με τον τρόπο που λειτουργείς τώρα, φαντάζομαι ότι υπάρχουν κενά, ελλείψεις και τραυματικές καταστάσεις και εκεί. Life happens, η ζωή συμβαίνει, welcome to real life θα σου έλεγα. Είσαι σε μια δύσκολη φάση, είσαι σε μια καμπή, αλλά δεν είναι το τέλος του δρόμου, δεν είναι το τέλος του κόσμου, φρόντιζε την ψυχή σου υγεία. Έχεις την αγάπη μας όλων εδώ. Καλό βράδυ.